Πάμε στη Ρώμη με τη Βενετία και τη Λίλη. Και έχω και δύο Ιταλίδες φίλες μου, την Μπέλα και την Σέλα. Buongiorno. Meetup στη Ρώμη, γιατί... Ναι. Τι ωραίο το meetup στη Ρώμη, yeah. Παιδιά, ήταν πολύ γλυκούλης. Κλέφτης, μας έκλεψε. Κοίτα τι είναι που δεν κρυώνει, ενώ όλοι έχουμε πεθάνει στο κρύο. Έχω μπάλες εγώ. Καλώς ήρθατε στο εξοχικό μου. Σε κουτσούλησε πολύ. Ναι, το πέταξα πάνω μου. Α, πέφτω κι άλλα τριγύρω. Τα καλύτερα πλάνα στο ελληνικό YouTube είναι αυτά. Είναι. Κάντε pinky promise. Ωραία. Θα ξαναπάμε ταξίδι. Ένα, δύο, τρία. Vlogmas. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog μας. Είναι το πιο τρελούτσικο, το πιο αλάνικο, το πιο ό,τι να είναι vlog μας που έχει γίνει ποτέ. Η ώρα είναι τώρα 9 και 4 και 11 η ώρα πετάω για Ρώμη, για μία μέρα στη Ρώμη, έτσι να πιούμε ένα εσπρεσάκι και να γυρίσουμε. Λοιπόν, εγώ αυτό το ταξίδι... Ρε αγάπη μου, δεν καταλαβαίνω, αλήθεια δεν καταλαβαίνω τι θέλεις. Δεν καταλαβαίνω, τα έχεις όλα, φαγητό, νερά. Βασικά, κανόνισα προχθές να πάω στη Ρώμη για να βγάλω και βίντεο εδώ... Ο καφές μου. Για να βγάλω και βίντεο εδώ πέρα για τα vlog μας και να κάνω και αυτό το πάω διακοπές μόνος μου που σας είχα πει εδώ και τόσο καιρό ότι θέλω να πάω κάπου διακοπές μόνος μου και αυτά ότι είναι σαν challenge. Οπότε είχα κλείσει να πάω για μια μέρα στη Ρώμη. Χθες βγήκαμε για καφέ με τη Βενετία και τη Λίλη και τους λέω ότι παιδιά εγώ αύριο φεύγω πάω Ρώμη και αυτά και τους λέω ξέρω εγώ έχω λίγο άγχος θα πάω διακοπές μόνος μου και αυτά και ήταν και οι δύο πολύ ενθουσιασμένες και αυτά και μου λέει η Βενετία ωραία θες να έρθω και εγώ ξέρω εγώ για να μην έχεις άνθρωπος που θα είσαι μόνος σου λέω ναι και μου λέει και okay, κλείνω και κλείνει η Βενετία τα εισιτήριά της και μετά αφού κλείνει η Βενετία το εισιτήριό της λέγαμε στη Λίλη Λίλη εσύ γιατί δεν έρχεσαι έχεις κάτι να κάνεις ξέρω εγώ και αυτά λέει Λίλη κάτσε να δω το πρόγραμμά μου και αυτά κοιτάει το πρόγραμμά της βλέπει ότι δεν έχει να κάνει τίποτα οπότε της λέμε ωραία έρχεσαι μαζί μας τέλος όπως είσαι κλείνεις χρειάστηκε λίγο περισσότερη ώρα να πείσουμε και τη Λίλη οπότε τελικά πάμε στη Ρώμη με τη Βενετία και τη Λίλη eventually ούτε αυτές το ξέρανε ούτε εγώ η ώρα είναι 9:25 λαλά πρέπει να φύγω γιατί 11 και 10 πετάμε. Καλά για μια μέρα πάω. Φουτεράκια, κοντομάνικα έχω πάρει, ναι, βρακιά, ένα παντελόνι έξτρα. Εντάξει, όσο θα είμαι στο ταξί θα πρέπει να ακούω το vlog μας που ανεβαίνει σήμερα. Το έχει στείλει ο Νίκος μονταρισμένο, θα πρέπει να το δω, να το τσεκάρω για να ανέβει σήμερα. Καταλαβαίνετε εδώ πέρα την παράνοια. Είμαι ένα άλλο, ζω σε παράνοια. Τσάντα αυτή είναι που είχα πάρει και στη Βιέννη. Είναι του Βασάλου και απλά δεν του την έχω δώσει μέχρι τώρα. Και να που χρειάστηκε, μην του τη δώσω και ποτέ. Παιδιά, είστε έτοιμοι να πάμε στη Ρώμη τώρα δηλαδή. Θέλετε να με τρελάνετε. Απλά εγώ είμαι αγχωμένος αυτή τη στιγμή για να προλάβω το αεροπλάνο, αλλά κατά τα άλλα. Viva Italia. Όχι, δεν ήταν ωραίος ρυθμός, αυτός πάμε πάλι. Viva la vida, viva la rosa, Αφροδίτη. Τέλος πάντων. Πάμε Ιταλία! Έφτασα στο αεροδρόμιο και απλώς ήθελα να πω ότι έχουμε ντυθεί και οι τρεις. Μαρούλια. είναι όλοι με τα πράσινα. Υπνέουμε την υγιεινή διατροφή. Για, ναι, να, ναι. Όλη για να πάμε να φάμε όλη την πίτσα τώρα να μην στην Ιταλία. Φάμε. Λίγο το βάζουμε μέσα μας, ότι δεν πρέπει να φάω τόσα ωραία. Άσχημα πράγματα. Βλέπετε αυτό το πλάνο της Βενετίας και μετά θα σας βγάζω τι θα φάμε στην Ιταλία. Το επόμενο vlog θα είναι απλά η Βενετία να μας σουλάει. Που θα τρώει. Ο ταξιτζής μου λέει πρέπει να πάμε λίγο πιο γρήγορα γιατί σε δύο λεπτά κλείνει όλη η Αττική οδός γιατί περνάει ο Πάπας. Ποιος? Ο Πάπας αυτός που είχε έρθει αυτές τις μέρες στη Ρώμη. Δηλαδή πάμε εμείς στη Ρώμη και ο Πάπας είναι. Ένας Πάπας, δεν ξέρω ποιος είναι από τους όλους. Ένας Πάπας έχει έρθει εδώ και μου λέει ο ταξιτζής. Πρέπει σε δύο λεπτά να τρέξουμε γιατί σε δύο λεπτά κλείνουν και δεν θα μπορείς να πετάξεις, μου λέει. Πες του αγάπη, εγώ είμαι Φουρέιρα όμως. Εγώ θα το έλεγα αυτό. Εγώ αγάπη είμαι Φουρέιρα. Φαντάζεσαι να του έλεγα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, περάσαμε τώρα τον έλεγχο και πάμε προς το gate μας. Ποιος? Τι είπε? Τι ποιος? Ποιος σε ρώτησε?
παιδιά, παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Δεν σας ενοχλεί που τα vlog του φίλου που είναι πάντα με αυτή την οπτική? Είναι celebrity, παιδί μου, δεν μπορεί να την κρατάει έτσι. Είναι έτσι. Γεια. Εκεί να βλέπουν και τίποτα, ρε παιδί μου. Βλέπουν απλά. Εδώ δηλαδή. Κοίτα τι ωραία θέα που έχουν τώρα τα παιδιά. Βλέπουν και πράγματα παραπάνω και το μάτι του. Εδώ θα πάει Ρώμη. Θα λέτε, μας ψάξανε ποτέ το πιστοποιητικό εμβολιασμό? Όντως. Ναι. Και επίσης μας ρωτήσανε, έχετε PLF, ναι, τέλεια. Τέλεια. Έχει αυτό. Έχετε κάνει εμβόλιο, ναι. Τέλεια. Καλά, σε πιστεύω, φαίνεσαι καλό κορίτσι. Είσαι τίμη, εσύ δεν λες ποτέ ψέματα. Και πας εκεί και λες και πατήτηδα, σε είχα κάνει στο δημοτικό, δεν πιστεύω εμβόλιο. Βλέπετε, αλλά δεν χωράω. Τι λες, Βενετία μου, τι γκρινιάζεις? Έχω απορίες στη ζωή, γιατί λέω, αυτό εδώ, ναι. Όσο και να το σφίξεις, εδώ θα γίνει μαλακία, ή εδώ. Χτυπάς μόνο στο κεφάλι σου, παιδί μου, το έχεις χάσει. Αυτό, γιατί είναι σαν αφρολέξ. Ξέρετε γιατί δίνω οι καραμέλες στο αεροπλάνο, θα σας πω εγώ τώρα. Είναι γιατί όταν ανεβαίνεις, όταν γίνεται η... απογείωση. Σε πιάνουν βουλώνουν τα αυτιά σου, οπότε αν έχεις την καραμέλα και κάνεις αυτό. Ναι. Ξεβουλώνουν τα αυτιά. Άρα μπορείς να το κάνεις απλά χωρίς καραμέλα. Ναι, αλλά η καραμέλα είναι για να σε βοηθήσει σε αυτή την κίνηση. Άντε ρε, δεν το ξέρα. Είδες πόσο μαθαίνεις, Βενετία, από μένα. Έλα λίγο. Και πίσω μας είναι μια κοπέλα η οποία κέρδισε σε διαγωνισμό. Και μας ζήτησε να βγάλουμε φωτογραφία. Και ήρθε μαζί μας. Είναι η νικήτρια του διαγωνισμού. Εντάξει, τώρα αναγκαστικά την πήραμε μαζί. Η οποία δεν θέλει να έρθει εδώ. Καλύτερα κιόλας, μην έρθεις για να είμαστε λίγο πιο άνετα, βρε αγάπη. Ναι. Γιατί παίρνει και πολύ χώρο η Λίλη. Συγγνώμη, κάτσε λίγο. Θέλω να έχω λίγο το πιο sad πλάνο του YouTube. Γεια σας. Ευχαριστούμε, γεια σας. Εγώ. Είμαστε στο ταξί. Πάμε στο δωμάτιο να αφήσουμε τα πράγματα και να ξεκινήσει η ζωή. Και να φάμε κάτι. Πεινά πάρα πολύ, δεν έχω φάει τίποτα από το πρωί. Από χθες το βράδυ δηλαδή έχω να φάω. Η γυναίκα που οδηγεί το όχημα που βρισκόμαστε, δεν λέω λέξεις για να μην το καταλάβει, είναι φανταστική, είναι πάρα πολύ γλυκούλα. Good walk, yeah. Like 30 minutes. You can, but it's longer. Εγώ πεινάω. We're gonna make it. We have to see them both. That's why we chose that hotel. Yeah. Παιδιά, μόλις φτάσαμε. Πάμε τώρα να βρούμε, να δούμε τώρα πώς θα μπούμε. Θα περπατήσουμε τα πάντα. Εξωτική σκαλωσιά, πινακή. Τι είναι σε φάση, μην ξεχνιέστε και πολύ. Σας βλέπω πολύ χαλαρές. Σαν να ξέρετε που πάμε, σαν να πηγαίνουμε στο εξοχικό σας. Δεν σήμερα ότι είναι μια ευθεία. Παιδιά, μένουμε πάρα πολύ κέντρο. Δηλαδή, πιο κέντρο δεν γίνεται. Είμαστε... Παιδιά, είναι κάπου εδώ, να ξέρετε. Να το. Via Delera. Ναι, αυτό είναι. Πώς μπαίνουμε? Έχουμε και breakfast included. Α, η μπουγάδα. Δυσκολεύεται λίγο, Φίλιππος, να το επικοινωνήσει. Κάπως πρέπει να υπάρχει ένας κωδικός. Hello, it's me. We are here. Δεν έχω κουράγιο να περπατήσω άλλο. Αυτό ήταν. Πάρα κοιμηθώ. Hello. Hello. I am Gianni. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Philip. Hello. Hi. Your trip was good? Yes, very good. Θα μας σκοτώσουν σίγουρα. Welcome. Κοίτα τους. Κοίτα τους, ναι.
Κοίτα τους, ναι. Με θέατη, το Βατικανό. Hello from the other side. Παιδιά, μένουμε στο καράκεντρο. Κουράστηκα πάρα πολύ. Είναι, παιδιά, πολύ μεγάλο το σπίτι. Δεν φαίνονταν καθόλου. Έτσι, στις φωτογραφίες. So, this is your room. Α, θα κοιμηθώ εγώ εδώ και η Λίλη εκεί. Είναι το πιο περίεργο δωμάτιο. Λοιπόν, για να μην λέτε ότι σας λέω τρέλες, δείτε το creepy πράγμα. Κάτι, Φίλιππε, μην πας, Φίλιππε! Ανοίξτε Φίλιππε. Μου! Ωραία, άνοιξε αυτή την πόρτα. Σιγά, πράσοχε. Σιγά, σιγά. Ποιος είναι! Καλά, παιδιά, πέρα την πλάκα το σπίτι είναι φανταστικό. Wow. Έξω, το μπαλκόνι. Δείτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ θέα. Και είμαστε πραγματικά, το Βατικανό είναι εδώ. Λοιπόν, η κατάσταση αυτή είναι εδώ τη στιγμή είναι. Κάναμε 20 λεπτά να βρούμε πώς μπορούμε να φύγουμε από εδώ μέσα, γιατί δεν λειτουργούσαν τα κλειδιά, έπρεπε να έχουμε κάτι κωδικούς, κάτι αυτά. Έχουμε κατέβει κάτω, η Βενετία συνειδητοποίησε ότι έχει ψωλόκριο, που έχει πάρα πολύ κρύο. Θα δείτε και τη Λίλη, η οποία είναι γυμνή, δεν ξέρω πώς δεν κρυώνει πραγματικά. Νάτινα. Κοίτα Τίνα! Κοίτα Τίνα! Κοίτα Τίνα που δεν κρυώνει ενώ όλοι έχουμε πεθάνει στο κρύο! Έχω μπάλες εγώ! Και τώρα κατεβήκαμε για βόλτα, η Βενετία ντύθηκε καταλήλως και σωστά! Ταραν! Η κατάσταση έχει ξεκινήσει έτσι! Είναι όλο πίσω! Ναι, μέχρι τη γωνίτσα! Ναι, αλλά τι έγινε! Ακούμπησες κάπου λογικά! Μα δεν ακούμπησα πουθενά που δεν ακούμπησες! Πω! Πώς θα το κυκλοφορούμε έτσι, μωρέ Λίλη. Εγώ δεν μπορώ με την πίχλα αυτή. Παιδιά, θέλετε να με βοηθήσετε να καθαρίσετε. Α, θέλετε, κράτα. Γιατί με κοιτάτε. Απλά τι να ξέμε. Έχω ένα χαρτάκι που πήρα για να βγάλω το τέτοιο, το λιπλός. Μην το χαλάσεις το χαρτάκι. Η Βενετία πριν από λίγο. Ρε Σιλίλη, συγγνώμη, αλλά τα τρία τελευταία χαρτάκια της τουαλέτας τη χρησιμοποίησα. Εννοούσε τα πήρε για την κουζίνα. Κουζίνα, ρε, άκου λίγο. Πρέπει απλά να με τεινάξετε. Τι ωραία που ξεκινάνε. Είδαστε καμία φάπα. Κοίτα τι είναι που δεν κρυώνει. Καλά, καλά. Κάτσε πράσινα να μισάρω. Ελληνική ποδάρα. Αθλητική. Λουσμένη από τον ήλιο. Και η άλλη κοιμότανε όρθια. Κοίτα τι ωραία που είναι ραματικά. Ρε εσύ Βενετία, δεν είναι τόσο ωραίο αυτό το μαγαζί. Κοίτα τους. Ναι, απλά εγώ αγάπη μου, θα σε πάω στα καλύτερα αυτό. Πότε, τρία χρόνια μετά. Αυτό εδώ δεν είναι ωραίο καν μέσα. Θα βάλω τρίχες στο πηγούνι μέχρι να μην τα πάσω όλα. Τρίχες στο πηγούνι. Έλα, πήγαινε, είσαι τη μαμά στο παιδάκι. Πήγαινε να σε βγάλω δίπλα στο Σούπερμαν. Μπράβο, μπράβο γιώκα μου. Παιδιά, φτάσαμε σε ένα από τα ωραιότερα πράγματα που υπάρχουν σε αυτή τη γη. Στη φωντάνα την τριντρεύει. Το βλέπετε εδώ. Δεν υπάρχει. Και έχω και δύο Ιταλίδες φίλες μου, την Μπέλα και την Σέλα. Buongiorno. Αγαπάω που φίλα σου είπε. Αγαπάω, καλό φίλο. Μπροστά σου λιώνω. Καλό, Λινά, βλέπεις καλαμάτα. Α, καλαμάτα. Καλαμάτα, να ζήσει καλαμάτα. Γιατί όλοι στην καλαμάτα, έχει χαθεί. Έχει χαθεί στην καλαμάτα. Όχι, βγάλαμε, μας πήραν τα λεφτά άλλοι, μας κλέψαν άλλοι. Έλα, κοίτα τους, ναι. Έλα στη φωτάνα την τρέβει. Ρε, είναι πολύ ωραία όμως. Κάνε κάτι για το thumbnail, τύπου α. Πιο ψηλά τα χέρια. Γέλα! The content. Περνά μέσα μου αεράκι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα που έρχονται και σου λένε έλα να σε βγάλουμε μια φωτογραφία και τέτοια. Και κοστίζει 5 ευρώ χωρίς κανένα λόγο, αλλά έτσι για το αναμνηστικό το κάναμε. Και μπορεί να με τρελάνει που υπάρχει εδώ πέρα αυτό εδώ το χέρι και θέλω να κόψω τη φωτογραφία.
Κάνε αυτή την ευχή για όλους μας εδώ πέρα. Για όλους, για σένα πρέπει να το κάνεις. Να περάσει η κορώνα. Αρχικά να περάσει η κορώνα, όχι, δεν θα πάω. Δεν κάνει, αν πεις την ευχή δεν ισχύει. Ναι! Παιδιά, δείτε εδώ. Ένα κύκλο κάνω αυτή τη στιγμή από τον εαυτό μου και δείτε τι συμβαίνει τριγύρω μου. Θέλω να πω ότι πεινάω πάρα πολύ. Ναι. Δεν έχω φάει τίποτα. Α, έχω φάει. Τι φάγαμε. Φάγαμε και αυτό το μάτιο, κάτι λίγα μπισκοτάκια. Και τώρα έχουμε ψωλιάσει από το κρύο και πεινάμε. Εδώ είναι το Κολοσσέο. Τι λίγη, τι έχει πάθει. Καλησπέρα. Εδώ είναι το Κολοσσέο. Είναι σαν αυτό το μύθο. Τα η Λίλη, το Κολοσσέο, η Βενετία. Και τα πουλιά που θα μας σχέσουν, έχει άπειρα πουλιά πάνω. Τα πουλιά που θα μας σχέσουν, ναι, αλλά είναι καλή τύχη, τα πουλιά. Ναι. Πού ακριβώς, τι χαιρετάς. Έχει πάρα πολύ κρύο, τα χέρια μας είναι... Εσάς τα κάνω αυτό, κοίτα. Τι! Τι. Ναι. Λεφτά θα πάρεις. Την κουτσούλησε. Έλα ρε, κάλτο μου. Σε κουτσούλησε πολύ. Ναι, το πέταξα πάνω μου. Παιδιά, δεν φοράω γυαλιά, δεν βλέπω. Πάμε να φύγουμε από εδώ, κοίτα που είμαστε. Αυτά εδώ πέρα που βλέπετε είναι πουλιά. Παιδιά, που πάμε, πάμε. Συγγνώμη, την ώρα που λέγαμε ότι μπορεί να μας σχέσει η πουλή, σε έχεις σε πουλή. Ναι, το universe. Α, πέφτω, κι άλλα τριγύρω. Με κουτσούλησε πολύ στο τι γίνεται! Με κουτσούλησε πολύ στο Κολοσσέο! Εμείς κάνουμε σαν να προσάρμοστα. Είναι όλοι εδώ πέρα, έχουν έρθει τουρίστες. Είναι ήρεμοι, δεν μιλάει κανείς. Περπατάνε, βγάζουν φωτογραφίες. Και εμείς είμαστε σαν κάτι απροσάρμοστα. Α, κοίτα εδώ τι ώρα το Κολοσσέο! Έχει το ανέλο να σε βγάλω καλό. Α, δεν θέλω να βγάλω εμένα, είσαι ένα φίλο. Ρε, τι κάνει! Θέλω να βλέπω τι βγάζω. Ωραία, σε βγάζω. Καλώς ήρθατε στο εξοχικό μου. Πάμε να πάμε. Ναι! Thank you. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Θέλω να μου πεις πως νιώθεις που ήρθαμε επιτέλους να φάμε. Νιώθω πραγματικά ότι τώρα ξεκινάει το ταξίδι μου. Σε 10 λεπτά φεύγουμε, πάμε λάδι βέβαια, αλλά εντάξει, οκ. Ήρθε και η πίτσα και το πιο αστείο είναι το πόσο στραβά κάθεται, γιατί αυτό είναι πιο μεγάλο από αυτό το τραπέζι. Φάγαμε και τις μπρουσκέτες, αλλά επειδή πεινούσαμε τόσο δεν τραβήξαμε τίποτα. Πίνουμε και κρασάκι όμορφο του Θεού, του καλού. Και είναι όλα τέλεια. Η ζωή είναι τέλεια όταν τρως. Γνήσια, Ιταλική, καρμπονάρα, όπα, βίβα Ιτάλια! Για αρχή, φάγαμε, ωραία. Η καρμπονάρα ήταν πάρα πολύ βαριά. Μου είχε κάτι στο στομάχι, αλήθεια. Νιώθω ότι έχω φάει... Πού ήθελες να σου έχει κάτι στα πόδια. Ότι έχω φάει πέτρες. Δεύτερο, fact. Πάλι δεν έχω το γυαλιά της μοιοπίας μου και με γυαλιά ηλίου. Είμαι ο Σνίκαρος, τρίτον. Έχει πάρα πολύ κρύο. Πάρα πολύ όμως, παιδιά. Η Λίλη δεν ξέρω πώς αντέχει. Η Λίλη, να θυμίσουμε σε όλους ότι είναι γυμνή. Όσοι δεν το θυμάστε. Και έχουμε να περπατήσουμε 16 λεπτά. Γιατί μεγαλώνει αντί να μικραίνει. Αρχικά να πω προκαταβολικά συγγνώμη για το ότι θα δείτε 3 ίδια vlogs σε μένα, στη Βενετία και στη Λίλη. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι όταν 3 YouTubers κάνουν παρέα, τα πράγματα είναι πολύ καλά, αλλά κάποιες φορές δεν είναι και τόσο καλά. Γιατί βλέπετε 3 ίδια βίντεο. Λοιπόν, εκεί εδώ που καθόμασταν εμείς στο σαλόν, έχουμε γυρίσει στο σπίτι, αράζουμε αυτά, λέμε βλακίες, λαλά. Εδώ που αράζαμε λοιπόν, ακούμε τα κλειδιά της πόρτας, mini story time εδώ. Ακούμε τα κλειδιά της πόρτας εδώ. Παθαίνουμε και τρεις και τοζόμαστε έτσι. Σηκώνομαι εγώ, η Λίλη με τράβα για να κάτσω κάτω. Σηκώνομαι και μπαίνει μια οικογένεια. Ένας μπαμπάς, μια μαμά και ένα παιδάκι νεογέννητο. Παίζει να είναι 20 λεπτά να έχει γεννηθεί. Και μπαίνουν αυτοί τύπου πολύ χαλαροί, τύπου hi, αυτά. Εμείς σοκαρισμένοι τους κοιτάμε και τρεις έτσι. Λέω εγώ, γεια σας, ξέρω εγώ, στα αγγλικά τώρα, δεν θέλω να σας τα πω όλα στα αγγλικά γιατί μας ακούνε, είναι εδώ. Λέω, γεια σας, ξέρω εγώ, εδώ μένετε. Και λέει αυτός, ναι.
Και έχουν νοικιάσει. Αυτό είναι παράνομο που έχει γίνει. Εγώ, να ξέρετε, έχω κλείσει το δωμάτιο. Το σπίτι αυτό, αυτό ήταν από το booking. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι παράνομο, νομίζω, γιατί δεν αναφέρει πουθενά ότι αυτό το ξενοδοχείο, εδώ το σπίτι, είναι shared. Δεν το λέει πουθενά. Εμείς μένουμε εδώ πάνω. Ωραία, εδώ είναι το σαλόνι και όλα αυτά. Η Βενετία που βάφεται. Και εδώ. Εκεί σε αυτή την πόρτα μένουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι άγνωστοι. Πω. Συχαίνομαι και το Τζιάνι και... Συγγνώμη, θα κοιμηθώ εγώ στο διπλό και εσύ στο μονά. Γιατί δεν έρχεται καμία στο μονό, στο διπλό. Δεν εννοούσα να κάνει φωτογράφηση. Αυτό είναι φωτογράφηση, αυτό είναι creepy dude στα 90s. Έχουμε και τη Βενετία με όλα τα στενοχικά τα σύνδρομα. Ρε, έχουνε μωράκι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν φταίνει αυτή. Και είναι και γλυκύτατη αυτή. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια αυτή, έχουν κλείσει απλά ένα δωμάτιο, ρε μαλάκα. Μπορεί να ήταν πολύ πιο φτηνό, τύπου να πληρώσανε 20 ευρώ. Και εμείς γιατί πληρώσαμε 125 ευρώ, αλήθεια παίζει. Τι καλονίζουν, έτσι, στο σοφία, τι λίγο το κουτουλάκι. Λοιπόν, κάποια fun facts, όχι fun facts, κάποια facts για τη Ρώμη. Αρχικά συγχαίνονται τα Χριστούγεννα, δεν υπάρχει πουθενά στολισμός, είναι μόνο 3-4 φωτάκια, πρώτον. Δεύτερον, είχα το μικρόφωνο εδώ, δεν υπάρχει καθόλου νυχτερινή ζωή, ειδικά τις καθημερινές, δεν θέλουν να βγουν οι άνθρωποι, οι ανθρώπινα. Είναι γιατί πελχανάδες, σαν εμάς, έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Ναι, είμαστε τώρα στο Τρανστεβέρε, και ψάχνουμε να βρούμε να πιούμε ένα ποτάκι. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα μαγαζιά με φαγητό, ποτό δεν υπάρχει. Και αυτό είναι μια σοβαρή κατάσταση που συμβαίνει εδώ πέρα στην Ιταλία. Θα ανοίξουμε εμείς ένα. Και ανοίγουμε μπαρ στη Ρώμη. Ελάτε παιδιά. Παιδιά, άμα ανοίγαμε μπαρ στη Ρώμη θα ερχόσασταν να γνωριστούμε. Αλήθεια, τα φωτάκια στην Ιταλία Χριστουγέννων είναι μετρημένα στα δάχτυλα του μισού χεριού μου, το οποίο είναι παγωμένο και δεν μπορεί να αντιδράσει. Βενετία, πιστεύεις πάμε, είμαστε καλά, εγώ το νιώθω. Εδώ μου έδειχνε ότι... Νιώθω ότι είμαστε σωστά. Είσαι σωστά. Λίλη. Σωστά, πρέπει να είμαστε και να μην είμαστε, θα κάτσουμε. Πάρα πολύ ψύχρεμη για άλλη μια φορά. Έλα, έλα. Όντως μουσική, δεν έχουμε ακούσει καθόλου. Ισχύει. Είμαστε κάπου αλλού, πήραμε Uber. Ήρθαμε σε ένα μαγαζί εδώ, στο Black Market Hall που μας το είπανε. Ελάτε, πάμε να βγούμε όλοι μαζί. Στη Σκαλοσιά, δίπλα την Αθηναϊκή. Sorry guys, we are not crazy, we are just doing a project for our university of photos. Do whatever you want. Παιδιά, είναι φανταστικό, έχει άπειρους χώρους. Αυτό το τραπέζι περίμενε εμάς. Καλημέρα, ομορφιές μου. Καλημέρα, λουλουδάκια του αγρού. Καλημέρα, πεταλούδες της φύσης. Μικρά μου ζουμπούλια. Εύχομαι στη ζωή σας να μην έχετε ποτέ αυτό το πρωινό που είχαμε εμείς σήμερα. Δεν αξίζει σε κανένα. Αν εγώ τώρα πάρω το κεφάλι του Τζιάνι και το κουπανάω έτσι εδώ, θα φταίω, πείτε μου. Το μωρό, το γλυκούλικο το μωράκι που βέβαια δεν φταίει. Δεν έχει... Ξέρεις τι όμως, για μας είναι πολύ εύκολο να πούμε όπα το σκασμένο, όπα το άτομο. Για τους γονείς δεν είναι. Δηλαδή, άμα είναι δικό σου παιδί, πώς βρίσεις το δικό σου το παιδί. Αλλά σίγουρα στα σβουράει κάποια στιγμή. Ναι, στα σβουράει, αλλά το αγαπάς, αυτό είναι κουκλάκι, το κάνεις αυτό. Εμείς έχουμε απλά, δηλαδή δεν έχουμε και την σύνδεση με αυτό το μωρό. Έχουμε απλά κάποιους ανθρώπους μέσα στο σπίτι μας, χωρίς να το έχουμε επιλέξει. Έχει έρθει και αυτός ο ιδιοκτήτης εδώ, ο Τζιάνι, που έχει και μια φωνή και φωνάζει συνεχόμενα. Τέλος πάντων, φτάνει γκρινιά, καλημέρα. Μία πιο όμορφη, πιο σωστή, πιο γλυκιά καλημέρα σε όλες εκεί τις ηλιαχτίδες εκεί έξω, σε όλα εκεί τα μικρά μου τα μονοκεράκια από εδώ αριστερά, κορίτσια μου. Είσαι όμως ο καλύτερος tour guide. Χαιρετήσαμε τον Γιάννη, δηλαδή τα κορίτσια εγώ δεν του μίλησα καν. Όπου ναι, έφυγε και απλά θα έκλειε την πόρτα και θα σας τσάω. Και η Βενετία ήταν τσάω, και εγώ ήμουν έτσι. Ναι, έλα ρε, αλλά ήταν πολύ γλυκό. Ναι.
Παιδιά, ήταν πολύ γλυκούλης κλέφτης. Μας έκλεψε, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και τώρα έχουμε κατέβει με τα δύο όμορφα κορίτσια που λένε τη γνώμη τους γενικά και πάμε στην πιάτσα την Αβώνα να φάμε, πρωινάκι, να δούμε την πιάτσα την Αβώνα. Επίσης η Βενετία θέλησε μισή μέρα που έχουμε έρθει στη Ρώμη να δει Βατικανό, Κολοσσέα. Κολοσσέα πάλι. Όχι, ενώ... Δεν θέλω να με ξαναχέσουνε. Ενώ ότι θες σε μισή μέρα που έχουμε έρθει στη Ρώμη να τα δεις όλα. Ναι. Ωραία. Α, δείτε εδώ ρε παιδιά. Δείτε εδώ! Τι ωραία που είναι εδώ αυτό το κτίριο! Wow! Το δικό μου vlog κράζεις πάλι! Δεν μπορώ να ενθουσιασμό σου! Λίλη! Εμείς είμαστε σε φάση, αχ, κοίτα τι ωραίο! Κρίμα που δεν φαίνονται αυτά στην κάμερα! Α, κοιτάξτε εδώ! Αυτό λέγαμε! Τα κλωσικόμι! Είπες στα παιδιά πως έχω γραμμένο στο κινητό μου! Πώς? Φαράσι! Ναι, αλλά γιατί? Εν τέλει! Το λέω και το φίλο, αλλά είμαστε όλοι φαράσια εδώ πέρα. Ναι, γιατί ξεκίνησε... Φαράσι είναι και καλά, επειδή ρε παιδί μου δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Ό,τι και να του δώσει να φάει, θα το φάει. Έχουμε έρθει εδώ πέρα σε ένα πάρα πολύ μικρό διακριτικό γλυκούλικο. Can we have one more of this, please? Έχουμε έρθει σε ένα πάρα πολύ όμορφο μαγαζάκι, το οποίο είναι πολύ cute, πολύ local. Και έχουμε κάτσει εδώ πέρα να κάνουμε και τα PLF μας. Και σε αυτό το σημείο να πω, γιατί μπορεί πολύ να θέλετε να ταξιδέψετε στη Ρώμη και αυτά, για τη Ρώμη χρειάστηκε να κάνουμε ένα PLF όταν ερχόμασταν, που δεν το τσεκάρανε ποτέ. Καλά, δεν τσεκάρανε ούτε καν το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ιταλία βέβαια, να το πούμε και αυτό. Και τώρα πρέπει να κάνουμε ένα αντίστοιχο PLF από Ιταλία για Ελλάδα, πολύ εύκολο. Και τώρα έχουμε κάτσει εδώ πέρα, έχουμε πάρει καφεδάκι, έχουμε πάρει, κάτσε να σας δείξω, κρουασάν όμορφο. Αυτή εδώ είναι η πάστα φλόρα της Λίλης. Που παιδιά, γιατί λέγεται πάστα? Μα είναι πάστα. Εγώ αυτό το έλεγα πάντα μιλόπιτα. Δεν έχει είναι μήλο. Μήλο. Αυτό εδώ είναι κάτι με cream, μου είπε η κυριούλα. Καφεδάκος και κάποια αλμυρά που έχω πάρει. Λίλη, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί συμπληρώνεις το PLF με αυτό το ύφος? Λοιπόν, φάγαμε και τώρα έχουμε έρθει κάπου λίγο να ζεσταθούμε, εννοώ έχει ήλιο, γι' αυτό ελπίζουμε να ζεσταθούμε και είμαστε μάλλον στην τουριστική ας πούμε πλατεία που το ψάχνουμε από χθες να δούμε λίγο τουρίστες, λίγο πολλά μαγαζιά. Εδώ είναι full στα μαγαζιά, έπρεπε να έχουμε έρθει εδώ χθες το βράδυ ας πούμε, γιατί σίγουρα θα έχει κάτι ανοιχτό. Έχει πάρα πολύ κρύο, τα χέρια μας τρέμουνε, δεν έχουμε μάλλον ντυθεί κι εμείς καταλλήλως όπως θα έπρεπε να έχουμε ντυθεί. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που είναι. Αυτό με τη Ρώμη που όπου και να κοιτάξεις, καλά εδώ είναι τέλεια, όπου και να κοιτάξεις βλέπεις όμορφα κτίρια και αυτά, το λατρεύω. Βενετία, ξέρεις που είμαστε εδώ? Αυτή εδώ είναι πια... Την Αβώνα. Ναι, είναι αυτή που ψάχναμε χθες το βράδυ. Ωραία, και πήγαμε στα στενά της. Και πήγαμε σε κάτι στενάκια και τελικά είναι αυτή. Wow. Δείτε εδώ! Α, μια Βενετία! Λοιπόν, έχουμε 3/4 για να φύγουμε από τη Ρώμη και συνεχίζουμε εδώ πέρα λίγο τις βόλτες μας. Δείτε εδώ πέρα τι γίνεται από κόσμο και δείτε τώρα διακριτικά σας θέλω, μην καρφωθούμε, την ουρά που έχει εδώ πέρα και αυτό εδώ είναι τύπου φούρνος. Επίσης, εδώ πέρα πάλι έχει το στρατό και δεν ξέρουμε γιατί, το βλέπετε, στρατός, ουρά, για να μπουν σε ένα φούρνο με κάτι σαλάμια. Συνεχίζουμε εμείς και καλά ότι δεν σας έδειχνα αυτούς. Να σας δείξω εδώ και καλά το κτίριο. Τι καλά. Μπράβο παιδιά, ήμασταν πάρα πολύ διακριτικοί. Μπράβο μας. Για να φωτογραφηθεί η Βασίλισσα Λίλη, θέλω να δείτε πώς με έχει κάνει εμένα. Το μπουφάν της, η τσάντα της. Και τώρα κάνει ότι μιλάει στο κινητό για τη φωτογραφία. Άμα δείτε δηλαδή αυτή τη φωτογραφία στο Instagram της Λίλης, να ξέρετε ότι δεν μιλάει, κάνει ότι μιλάει. Τα καλύτερα πλάνα στο ελληνικό YouTube είναι αυτά. Είναι. Ρε, για κάνει ότι μιλάει στο κινητό να δούμε. Α, και δεν είναι καν το δικό της κινητό, είναι της Βενετίας. Για μίλα, α, ποιος είναι, α, ποδαρα, άβολο. Τέλεια. Unfollow.
Block. Ναι, ναι, 3-3. Σε μένα. Παιδιά! Ήρθαν εδώ η Μαρία. Πού την να. Η Μαρία και η Ζωή. Εδώ είστε πόσε μέρε. Χθε το βράδυ, το μεσημέρι ήρθαμε. Α, μαζί! Τι ώρα! Μείναμε στη Θεσσαλονίκη. Α, να ζει στη Θεσσαλονίκη, την αγαπάμε. Μπράβο, πρώτη φορά στη Ρώμη. Όντω. Εγώ έχω ξανάρθει. Τα κορίτσια πρώτη φορά. Καλά, δεν θυμάμαι τίποτα, εσύ τρελή. Ωραία, κουράσει, έχουμε δει παντού. Καλά, τι ωραία! Τι κάνετε? Τι γίνεται, μη τα πω! Πραγματικά! Με το που βλέπουμε, προσγειωνόμαστε με το αεροπλάνο. Έχει γίνει η κατάσκοπή σα. Να ξέρετε. Βλέπουμε πάνω, ερχόμαστε φεύγει. Από τη μία πλευρά. Συγγνώμη, γιατί δεν στέλνετε ένα μήνυμα στο Instagram. Εσύ είσαι που μου έστειλε. Μη τα ψηρώμη, γιατί. Τι ωραίο το μη τα ψηρώμη, όχι, γογούλα! Παιδιά, αυτό ήτανε. Πάμε στο αεροδρόμιο. Ωραία. Και ωραία. Όμορφη. Ήτανε τέλεια. Θα κανονίσουμε σύντομα κι άλλο ταξίδι. Έχει κουραστεί λίγο. Γι' αυτό τον βλέπετε υπό τον Νικό. Α, όχι. Σας έδειχνε εσάς που η Λίλη ήταν έτσι. Και εγώ απαντάω στη Λίλη που κάθεται δίπλα μου. Γράφετε σχόλια μία κάτω από την άλλη. Ναι. Okay. Έχουμε φτάσει στο αεροδρόμιο. Η ώρα είναι 3 και 10, πετάμε 4 παρά 20 και γενικά είμαστε πολύ χαλαροί για κάποιο λόγο, τον οποίο εγώ δεν τον καταλαβαίνω. Πού είναι καλά η πτήση μας? Athens 081 boarding, TAF 1. Παιδιά, πρέπει να τρέξουμε, το ξέρετε. Φαντάζεστε να χάσουμε το αεροπλάνο. Όντως τώρα πρέπει να τρέξουμε. Η ώρα είναι 3 και 21, μια μέρα με τη Λίλη είναι αυτό. Okay. Ωραία παιδιά, γεια σας. Γεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε Φίλιππε που μας προσκάλεσες. Ήτανε το δεν σας κάλεσα, ήρθατε μόνοι σας. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θα ξανακανονίσει ένα ταξίδι μόνο να έχουμε. Ελάτε παιδιά, κάντε pinky promise. Pinky promise το κάναμε. Forever alone, κανείς εμένα. Μα σε ψάχναμε. Yeah. Ωραία, θα ξαναπάμε ταξίδι. Ένα, δύο, τρία, σδο. Γεια σας, παιδιά. Yeah. Ακολουθεί διαγωνισμός, καλή συνέχεια. Γεια. Έλα παιδιά, και το σημερινό το δώρο είναι δωράρα. Είναι για τρεις νικητές από την εταιρεία Trek. Και ο πρώτος νικητής, ο πρώτος νικητής κερδίζει ένα ηλεκτρικό πατίνι, αυτό εδώ στη φωτογραφία. Ο δεύτερος νικητής κερδίζει ένα outfit από την Trek. Και ο τρίτος νικητής ακόμα ένα outfit. Η ώρα του διαγωνισμού είναι πάρα πολύ απλή, τους ξέρετε. Like στο βίντεο, subscribe εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Follow Trek στο Instagram, θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες εδώ από κάτω και αφήνετε ένα σχόλιο με το hashtag vlog μας, γράφετε ό,τι θέλετε και απλά βάζετε το hashtag vlog μας. Μπορείτε ιδανικά να γράφετε ένα σχόλιο γενικά για το βίντεο και από κάτω ένα σχόλιο για το διαγωνισμό. Καλή επιτυχία σε όλους, η κλήρωση θα γίνει στο τέλος των vlog μας, οπότε έχετε 20 μέρες να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς. Τα λέμε αύριο, γεια σας! Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, τα λέμε αύριο, αύριο. Αύριο με καινούργιο βίντεο, ρε παιδιά, αύριο, γεια!